Λόγος 14 Ιωάννου της Κλίμακος περί γαστριμαργίας, δια την ονομαστήν Δέσποιναν, την πονηράν κοιλίαν. 1. Προκειμένου τώρα να ομιλήσουμε περί κοιλίας, αποφασίσαμε πάλι, όπως και σε όλα τα άλλα θέματα, να στρέψουμε τη φιλοσοφία μας εναντίον μας, διότι είναι αξιοθαύμαστο εάν απαλλαγεί κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει στον τάφο. 2. Γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλίας, η οποία ενώ είναι χορτασμένη, φωνάζει πως είναι ενδεής, και ενώ είναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, ανακράζει ότι πεινά. Γαστριμαργία είναι η δημιουργός των καρικευμάτων, η πηγή των τέρψεων του λάριγκος. Εσύ έκλεισες τη φλέβα των ειδονικών απαιτήσεών της, αλλά αυτή ξεπρόβαλε από άλλο μέρος. Την έφραξες και τούτη, αλλά καινούργια ανοίχθηκε. Γαστριμαργία είναι μία απάτη των οφθαλμών. Καθήν στιγμή κάποιος τρώγει το μέτριο σε ποσότητα φαγητό του, η γαστριμαργία τον κάνει να σκέπτεται πως αν ήταν δυνατόν να καταβροχθήσει δια μια στα σύμπαντα. 3. Χορτασμός από φαγητά είναι πατήρ της πορνείας. Η θλίψης δε της κοιλίας είναι πρόξενος της αγνότητος. Εκείνος που εκολάκευσε τον λέοντα πολλές φορές τον ημέρωσε. Εκείνος όμως που περιποιήθηκε τη σάρκα περισσότερο την εξαγρίωσε. 4. Χαίρεται ο Ιουδαίος το Σάββατο ή τις εορτές και ο γαστρίμαργος μοναχός το Σάββατο και την Κυριακή. Από καιρό υπολογίζει το Πάσχα και από πολλές ημέρες ετοιμάζει τα φαγητά. Ο δούλος της κοιλίας σκέπτεται με τι είδους φαγητά θα εορτάσει. Ο δε δούλος του Θεού με τι χαρίσματα θα πλουτίσει. Ο κοιλιόδουλος, όταν έλθει κάποιος ξένος, συνέχεται ολόκληρος από την αγάπη. Αγάπη που προέρχεται από τη γαστριμαργία και θεωρεί ως αναψυχή του αδελφού την ειδική του κατάλυση. Επί παρουσία ορισμένων άλλων, αποφάσισε την κατάλυση ίνου και νομίζοντας πως κρύβει την αρετή του, υποδουλώθηκε στο πάθος του. 5. Εχθρεύεται πολλές φορές η καινοδοξία προς την γαστριμαργία που αντιμαχώνται για την κατοχή του αθλίου μοναχού σαν να πρόκειται για αγοραστό δούλο. Η μεν γαστριμαργία τονωθεί στην κατάληξη, η δε καινοδοξία συνιστά την επίδειξη της αρετής του. Αλλά ο σοφός μοναχός θα τις αποφύγει και τις δύο, διώχνοντας την κατάλληλη ώρα την μία με τη βοήθεια της άλλης. 6. Όταν η σάρκα σφριγά, ας φυλάξουμε την εγκράτεια παντού και πάντοτε. Όταν δε ηρεμεί, πράγμα που δεν πιστεύω ότι κατορθώνεται πρώτου τάφου, ας αποκρίσουμε την εργασία μας. 7. Είδα ηλικιωμένους ιερείς να εμπέζονται από τους δαίμονες και να δίνουν ευλογία σε νέους που δεν εξυρτώνται πνευματικώς από αυτούς, να καταλύσουν σε επίσημο τραπέζι κρασί και ό,τι άλλο. Εάν μεν οι ιερείς αυτοί έχουν εν κυρίω καλή μαρτυρία, ας κάνουμε μετρία κατάλυση. Εάν όμως είναι αμελείς, ας μη λάβουμε καθόλου υπόψη μας την ευλογία τους και μάλιστα εάν τύχει να μαχόμεθα εναντίον σαρκικής πυρώσεως. 8. Ενόμιζε ο θεήλατος, ευάγριος, ότι έγινε σοφότερος των σοφών και στη μορφή και στο περιεχόμενο των λόγων του. Απατήθηκε όμως ο ταλέπαρος και φάνηκε ανοητότερος των ανοήτων και σε πολλά άλλα ζητήματα και σε αυτό. Εδίδαξε, ο σάξι η ψυχή επιθυμεί ποιχύλα φαγητά, ας θλίβεται με άρτων μόνο και είδων. Είναι δε η προσταγή του αυτή, σαν να προτρέπει σε ένα παιδί να ανέβει με ένα βήμα όλη τη σκάλα. Εμείς όμως αντικρούονται στον ορισμό του, ως εξής ορίζουμε. Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά, ζητούμε κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Γι' αυτό το λόγο ας χρησιμοποιήσουμε ένα τέχνασμα προς το μολυμήχανη κοιλία και μάλιστα αν δεν μας απειλεί βαρύτατος πόλεμος ή δεν υπάρχει πένθος ικανών για προηγούμενες σοβαρές πτώσεις. Ας κόψουμε πρώτα τα λιπαρά, έπειτα τα ερεθιστικά, έπειτα τα εύγεστα. 9. Εάν σου είναι εύκολο, δίδε στην κοιλία σου τροφή χορταστική και ευχολοχώνευτη, ώστε με το χορτασμό να ικανοποιήσουμε την αχόρτατη όρεξή της, ενώ με τη σύντομη χώνευση να σωθούμε από τη σαρκική πύρωση σαν από μάστιγα. Ας εξετάσουμε και θα βρούμε πως τα περισσότερα από τα φαγητά που φουσκώνουν ερεθίζουν τη σάρκα. 10. Να γελάς με τον δαίμονα που σου υποβάλλει μετά το δείπνο να αφήσεις για την επόμενη μέρα τους κανόνες των προσευχών σου, διότι θα έλθει η ενάτη ώρα της επομένης και δεν θα έχει τηρηθεί η συμφωνία της προηγούμενης. 11. Άλλη είναι η εγκράτεια που αρμόζει σε όσους δεν έχουν δοκιμάσει μεγάλες πτώσεις και άλλη σε όσους έχουν υποπέσει αυτές.
Οι μεν πρώτοι έχουν ως γνώμονα τη σαρκική κίνηση, οι δε δεύτεροι αντιμετωπίζουν το θέμα με σκληρότητα και αδιαλαξία μέχρι θανάτου. Και οι μεν προσπαθούν να διαφυλάττουν πάντοτε τη σοφροσύνη του νου, ενώ οι δε εξευμενίζουν το Θεό με τη σκυθροπότητα της ψυχής και με τη θλίψη της σαρκός. 12. Ο καιρός της εφροσύνης και της παρακλήσεως στον τέλειο μοναχό είναι καιρός αμεριμνίας στον αγωνιστή, καιρός πάλης και στον εμπαθή, εορτών, εορτή και πανηγύρις πανηγύριων. 13. Όνειρα γύρω από τροφές και φαγητά συναντώνται στην καρδία των γαστιμάργων και όνειρα γύρω από την κόλαση και την κρίση συναντώνται στην καρδία των μετανοούντων. Κυριάρχησε στην κοιλία σου πριν κυριαρχήσει αυτή επάνω σου και τότε θα αναγκαστείς να νηστεύεις γεμάτος κατεσχήνη. Αυτό που είπα το καταλαβαίνουν εκείνοι που έπεσαν στον ακατανόμαστο βόθρο. Όσοι είναι ευνούχοι, κατά πνεύμα ευνούχοι, Ματθαίου Ιώτα Θήτα 12, δεν εγνώρισαν το αμάρτημα αυτό. 15. Ας περικόψουμε τις απαιτήσεις της κοιλίας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός. Μερικοί που υπετάγησαν σε αυτή έφτασαν στην ανάγκη στο τέλος να αποκόψουν τα μέλη του σώματός τους και απέθαναν έτσι σωματικά και ψυχικά. Ας ερευνήσουμε και οπωσδήποτε θα διαπιστώσουμε πως τα ηθικά μας ναυάγια προέρχονται μόνο από την γαστριμαργία. 16. Ο νους του νηστευτού προέρχεται καθαρά και προσεκτικά. Προσεύχεται καθαρά ο νους του νηστευτού και προσεκτικά. Του δε ακρατούς είναι γεμάτος από ακάθαρτες εικόνες. Ο χορτασμός της κοιλίας εξήρανε τις πηγές των δακρύων. Όταν όμως αυτή απεξηράνθη, εδημιούργησε τα ύδατα των δακρύων. 17. Εκείνος που περιποιείται την κοιλία του και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνείας, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φωτιά με λάδι. Όταν θλίβεται η κοιλία, ταπεινώνεται η καρδία. Όταν όμως δέχεται περιποιήσεις, θεργεύουν και αλαζονεύονται οι λογισμοί. 18. Εξέταζε τον εαυτό σου την πρώτη ώρα της ημέρας και το μεσημέρι και την τελευταία πρώτου φαγητού και θα κατανοήσεις έτσι την ωφέλεια της νηστείας. Το πρωί που δεν πεινάς, οι λογισμοί σκυρτούν και περικυκλώνονται εδώ και εκεί. Κατά την έκτη ώρα ατονούν κάπως και κατά το ηλιοβασίλεμα έχουν εντελώς ταπεινωθεί. 19. Θλίβε την κοιλία και οπωσδήποτε θα κλείσεις και το στόμα, διότι η γλώσσα ισχυροποιείται από τα πολλά φαγητά. Να πυγμαχείς συνεχώς εναντίον της και να επαγρυπνείς συνεχώς επάνω της. Εάν εσύ κοπιάσεις ολίγο, αμέσως και ο Κύριος σε βοηθεί. 20. Όσο χρησιμοποιούνται και μαλακώνουν οι ασκοί, τόσο αυξάνουν στη χωρητικότητα. Όταν όμως μένουν περιφρονημένοι και αχρησιμοποιητοί, θα μαζέψουν και δεν θα χωρούν τόσο πολύ. 21. Εκείνος που καταπιέζει την κοιλία με πολλά φαγητά, επλάτινε τα έντερα, ενώ εκείνος που τις εναντιώνεται, τα εστένευσε. Και όταν αυτά εστένευσαν, δεν χρειάζονται πολλά φαγητά, οπότε κατά φυσικό τρόπο μαθαίνουμε να νηστεύουμε. 22. Η δίψα πολλές φορές σταμάτησε τη δίψα. Είναι όμως δυσχερές και ακατόρθωτο με την πείνα να περικοπεί η πείνα. Όταν σε νικήσει η κοιλία, δάμαζε την με σωματικούς πόνους. Και αν αυτό είναι τόσο αδύνατο, διαλόγους ασθενείας, πάλεψε εναντίον της με την αγρυπνία. 23. Όταν βαραίνουν οι οφθαλμοί, πιάσε το εργόχειρο. Εάν όμως ο ύπνος έχει φύγει, μην το πιάνεις, διότι δεν είναι δυνατόν να προσιλώσεις το νου σου στον Θεό και στο μαμονά. Ματθαίου Σίγμα 24. Δηλαδή στο Θεό και στο εργόχειρο. 24. Γνώριζε ότι πολλές φορές ο δαίμον της γαστριμαργίας έρχεται και κάθεται πάνω στο στομάχι και κάνει ώστε να μην χορταίνει ο άνθρωπος, έστω και αν φάγει ολόκληρη την Αίγυπτο και πιει ολόκληρο τον Νείλο. Μετά το φαγητό φεύγει ο ανόσιος και μας στέλνει το δαίμονα της πορνείας, αφού του περιέγραψε τον Σιβάν. Να τον συλλάβεις, του λέγει, να τον συλλάβεις, να τον ζαλίσεις. Καθώς η κοιλία του είναι παραφορτωμένη, δεν θα κουραστείς πολύ. Και εκείνος μόλις ήλθε χαμογέλασε και αφού μας έδεσε χειροπόδαρα, με τον ύπνο έπραξε όλα όσα θέλησε, καταλερώνοντας σώμα και ψυχή με μολυσμούς και φαντασίες και εκκρίσεις. Θαυμαστό πράγμα να βλέπεις ασώματο νου να μολύνεται και να σκοτίζεται από το σώμα, και πάλι διαμέσου του πυλήνου σώματος τον άειλο νου να καθαρίζεται και να λεπτύνεται. 25.
Εάν υποσχέθηκε στον Χριστό να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό, στεναχώρησε την κοιλία. Διότι όταν αυτή δέχεται περιποιήσεις και πλατείνεται, τότε εσύ αθέτησες τις υποσχέσεις. 26. Σύνελθε και θα ακούσεις τον Χριστό να λέγει: Πλατεία και ευρύχωρος η οδός της κοιλίας, η απάγουσα εις την απώλεια της πορνείας, και πολλοί οι συνήσοι εισπορευόμενοι εν αυτή. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός της νηστείας, η εισάγουσα εις τη ζωή της αγνίας, και όλοι οι νησοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Ματθαίου ζήτα 13-14. 27. Αρχηγός των δαιμόνων είναι ο πεσονέος φόρος και αρχηγός των παθών ο λαιμός της κοιλίας. 28. Όταν λάβεις θέση σε πλούσιο τραπέζι, φέρε μαζί σου τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως, ίσως έτσι να συγκρατήσεις ο λίγο το πάθος. Και ενώ πίνεις, μην πάυσεις να θυμάσαι το όξος και τη χολή του δεσπότη σου. Έτσι ή θα εγκρατευθείς, ή τουλάχιστον αν δεν εγκρατευθείς θα ταπεινωθείς, συγκρίνοντας την πολυφαγία σου με το πάθος του Χριστού, αναστενάζοντας. 29. Μην πλανάσαι. Ούτε από τη δουλεία του Φαραώ πρόκειται να ελευθερωθείς, ούτε το Άνω Πάσχα θα αντικρίσεις, εάν δεν γευθείς παντοτινά πικρίδες και άζημα. Πικρίδες είναι η βία και η κακοπάθεια της νηστείας, και άζημα το χωρίς φυσίωση φρόνημα. 30. Ας ενωθεί με την αναπνοή σου ο λόγος του ψαλμοδίου. Εάν με ενοχλούσαν οι δαίμονες, εφορούσα πένθυμο ένδυμα και ταπείνωνα με νηστεία την ψυχή μου, ενώ η προσευχή μου είχε κολληθεί στους κόλπους της ψυχής μου. Ψαλμός Λάμδα Δέλτα 13, 31. Η νηστεία είναι βία, φύσεως και περιτομή των ειδονών του λάριγκος, εκτομή της αρκικής πυρώσεως, εκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωσης από μολυσμούς ονείρων, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξης του νου, διάλυσης της πορώσεως, θύρα της κατανήξεως, ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξινος της απαθίας, άφεση των αμαρτιών, θύρα και απόλαυση του παραδείσου. 32. Ας συλλάβουμε και ανακρίνουμε και αυτών των εχρών, προπάντως αυτών που ευρίσκεται επικεφαλής όλων των επικινδύνων εχθρών μας, αυτών που είναι η θύρα των παθών, η πτώση του Αδάμ, η απώλεια του Ισάβ, ο όλεθρος των Ισραηλιτών, η ασχημοσύνη του Νόε, η προδοσία των Γομόρων, η κατηγορία του Λότ, η εξολόθρευση του ιερέως Ηλί, ο καθοδηγητής προς τους μολυσμούς. Ας την ανακρίνουμε τη γαστριμαργία, από πού γεννάται και ποιοι είναι οι απογονοί της, ποιος είναι αυτός που τη συντρίβει και ποιος αυτός που την εξολοθρεύει τελείως. Και ας προσθέσουμε εμείς του Εφραίμ του Σύρου που λέει για τον Αντίχριστο: «Εκ της γαστρός άρξατε ο άνομος». Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, ας προσέξουμε, διότι από την γαστριμαργία, από το φαγητό, θα σφραγιστούν και θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο πολλοί. Λέγε μας ο τύρανε όλων των ανθρώπων, σύ που τους εξαγοράς όλους με το χρυσάφι της απληστίας, από πού έρχεσαι μέσα μας, και εν συνεχεία συνηθίζεις να γεννάς εκεί, και πώς μπορούμε να επιτύχουμε την έξοδό σου και απομάκρυνση από εμάς. Εκείνη δε ταλαιπωρημένη από τις ύβρις αυτές, γεμάτη μανία και αγριότητα, μας αποκρίθηκε τυραννικά. Γιατί με αιωνιδίζετε εσείς που είστε υπόλογοι απέναντί μου, και πώς φροντίζετε να με αποχωριστείτε, ενώ εγώ είμαι εκ φύσεως συνδεδεμένη μαζί σας? Θύρα για μένα είναι η φύση των φαγητών, αιτία της απληστίας μου είναι η συνεχής χρήσης, αφορμή δε της επικρατήσεως του πάθους μου είναι η προϋπάρχουσα συνήθεια, η αναισθησία της ψυχής και η λυσμοσύνη του θανάτου. Και πώς ζητείτε να μάθετε τα ονόματα των απογόνων μου? Θα τους απαριθμίσω και θα πληθυνθούν περισσότερο από την άμμο. Ακούστε όμως ποιοι θεωρούνται ως ιοί μου πρωτότοκοι και αγαπητοί. Πρωτότοκος μου Υιός είναι ο υπηρέτης της πορνείας. Δεύτερος η σκληροκαρδία. Τρίτος ο ύπνος. Από μένα επίσης γεννώνται η θάλασσα των λογισμών, τα κύματα των μολυσμών, ο βυθός των κρυπτών και ανεκφράστων ακαθαρσιών. Οι δικές μου θυγατέρες είναι η πολυλογία, η παρησία, τα γέλια, τα αστεία και τα ευτράπελα, η αντιλογία, η σκληροτράχυλη διαγωγή και συμπεριφορά, η ανυπακοή, η αναισθησία, η αχμαλωσία και η υποδούλωση στα πάθη,
η καύχησης, η θρασίτης, επίσης και η αγάπη του καλοπισμού, την οποία διαδέχονται η ρηπαρά προσευχή, ο ρεμβασμός των λογισμών και πολλές φορές συμφορές ανέλπιστες και απροσδόκητες, στις οποίες μάλιστα ακολουθεί η απελπισία, που είναι η πιο φοβερή από όλες. Εμένα με πολεμεί, αλλά δεν με νικάει η μνήμη των αμαρτημάτων. Υπερβολικά με εχθρεύεται η σκέψη του θανάτου. Εκείνο δε που με καταστρέφει τελειωτικά δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Όποιος απέκτησε μέσα του τον παράκλητο, τον παρακαλεί εναντίον μου, και εκείνος, καμφθής από τις ηκεσίες, δεν με αφήνει να ενεργώ με εμπάθεια. Αυτοί που δεν εγεύτηκαν τη χάρη του παρακλήτου επιζητούν οπωσδήποτε να γλυκαίνονται από την ειδική μου ειδονή. Πρόκειται για ανδρία νίκη. Όποιος την εκέρδισε προχωρεί σύντομα προς την απάθεια και την κορυφή της σοφροσύνης.